Φωτογραφία δεν με έβγαλες, ωστόσο. Δεν είχα τόση έμπνευση τώρα. Θα γονατίσεις. Ήρθαμε Μύκονο, τελείωσε. Θα πάρουμε ένα γιότ. Το γιότ είναι φθηνό, να πάμε σε κάτι άλλο. Πάντα εξοπλισμένο, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάπου και να μην έχει φαγητό άντρα. Και στην έρημο Σαχάρα θα σκάψει και θα προφαεί. Πάλι που κάνει πέρυσι είναι το σβάτο και κίνδυνο. Αλλά εμείς θα το καταφέρουμε. Πώς σου φαίνεται ο Άγιος Σώστης? Άγιος Σώστης, σώσε μας. Καλημέρα. Τι κάνετε παιδιά? Λοιπόν, αυτό το vlog, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο vlog Μύκονος, είναι για να δείξουμε περισσότερα μέρη στη Μύκονο και νομίζω τα καλύτερά της. Θα προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, από αυτά που μας λέτε, μας προτείνετε κτλ, να πάμε στα καλύτερα σημεία. Λοιπόν, και σήμερα κατευθυνόμαστε προς την παραλία Φτελιά. Έχουμε ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ωραία, οπότε θα πάμε εκεί. Φτάσαμε λοιπόν στην παραλία Φτελιά, η οποία παραλία, παιδιά, είναι τόσο όμορφη παραλία, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Έχει πάρα πολλά σκουπίδια και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Είναι θέμα marketing, αφήνουν αυτή την παραλία που είναι τόσο όμορφη και ανοργάνωτη, έτσι λίγο βρώμικη, για να πηγαίνει ο κόσμος στα beach bar. Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πάντως η παραλία σαν παραλία είναι πανέμορφη. Τα νερά πεντακάθαρα, η αμμουδιά πολύ ωραία, αλλά... Έχει χώρο για να κάτσεις, ναι, ανοργάνωτα. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, δείτε, έχει και πολύ ανοιχτή πίσω, τα βραχάκια που είναι πολύ φωτογραφικά και ελπίζω να με βγάλει ο Ηρακλής φωτογραφία. Αν είσαι καλό κορίτσι, κάτι θα κάνω και για σένα. Και έχει και αυτό εδώ, δείτε. Εντάξει, δεν υπάρχει έτσι. So many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. Oh, why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Κάναμε την ηλιοθεραπεία μας, ήταν καταπληκτικά. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε. Ως αποχωρούμε από τη Φτελιά. Φωτογραφία δεν με έβγαλες, ωστόσο. Δεν είχα τόση έμπνευση τώρα. Να τα λέμε κι αυτά. Θα δούμε μήπως σε βγάλω στη χώρα. Και πάμε προς χώρα, παιδιά. Κάναμε φωτογράφηση σε αυτό το υπέροχο σημείο, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Και συνεχίζουμε τη βόλτα στα στενάκια. Φανταστείτε τι έχω να τραβήξω το υπόλοιπο καλοκαίρι. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Πραγματικά. Θα γονατίσω από τις φωτογραφίες. Θα γονατίσεις. Ήρθαμε Μύκονο, τελείωσε. Θα γονατίσουμε όλο το σκηνικό. Φτάσαμε εδώ στους Μήλους, τους πανέμορφους, και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ελπίζουμε να σας άρεσαν τα πλάνα που τραβήξαμε από τη χώρα. Πραγματικά είναι παιδιά μοναδική, δεν ξέρω αν αποτυπώνεται αυτό στο βίντεο. Ναι, έναν ουρανό. Lord of the Rings. Πάμε. Ξεκάβαρα. Πήγαμε για την επόμενη μέρα. Next day. Καλημέρα. Day 2 σε αυτό το vlog. Σήμερα θα επισκεφτούμε την παραλία της Ψαρού. Είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες εδώ πέρα στην Μύκονο. Είναι συνήθως οργανωμένη, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της. Εμείς ωστόσο θέλουμε να μην πάμε οργανωμένοι για να μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, διάφορα, ξέρετε εσείς, φωτογραφίσεις, drone, τέτοια, αυτά όταν είσαι σε beach bar, παιδιά, δύσκολα. Γι' αυτό λοιπόν κατευθυνόμαστε προς την Ψαρού. Θα δούμε πώς είναι. Να πούμε ότι οι παραλίες, οι πιο ωραίες δηλαδή του νησιού, είναι σχετικά πολύ κοντά από το λιμάνι. Ναι, πάρα πολύ κοντά. Φανταστείτε, βάλαμε τις πίεσεις και από το ξενοδοχείο μας είναι στα 10 λεπτά. Είναι όλα κοντά στο νησί. Πόσο πιο κοντά. Τα λέμε εκεί. Swipe left, someone said something stupid. Swipe right now, I'm watching what you did. I went down, now I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on. I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me no man is an island, but I think I feel like drifting away. Εντάξει, όπως το φοβόμασταν, όλη η παραλία ήταν οργανωμένη και έχει, παιδιά, ένα πολύ μικρό σημείο στο τέλος του beach bar που είναι ανοργάνωτο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά η παραλία είναι φανταστική. Θα δείτε και στα πλάνα. Έχει πολύ ωραία βράχια για φωτογράφηση, βλέπω. Ναι, και εγώ το βλέπω. Ίσως αυτό, και να τα εκμεταλλευτούμε. Καμερούλα θα πέσει σύννεφο. Σύννεφο. Είμαστε εδώ στην παραλία και ο Ηρακλής κλασικά απολαμβάνει το φαγητό του. Πεινάω. Πάντα εξοπλισμένος, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάπου και να μην έχει φαγητό. Και στην έρημο Σαχάρα θα σκάψω και θα βρω φαΐ. Όλα καλά, νόστιμο. Θα πάω κι άλλο μετά. Το σημείο που έχουμε έρθει είναι ότι έχει κάτι πανέμορφη πράγμα και κάναμε μόλις και τη φωτογράφησή μας, την οποία θα δείτε μέσω Instagram, γι' αυτό ακολουθήστε μας και στα δύο προφίλ. Αυτή ήταν η Ψαρού. Αυτή ήταν η Ψαρού. Και φεύγουμε τώρα, θα πάμε σπίτι μας, στο ξενοδοχείο δηλαδή, θα ετοιμαστούμε και θα κατευθυνθούμε έξω. Τώρα πού ακριβώς θα πάμε δεν ξέρω, θα δείτε στην πορεία. Ήρθαμε και στο σημείο που νοικιάζουν τα σκαφάκια. Σκαφάκια, κοτεράκια, γιωτάκια. Τέλειο. Τα πάντα. Θα πάρουμε ένα γιωτ. Το γιότ είναι φθηνό, να πάμε σε κάτι άλλο. Ένα κοτερό. Να βρούμε κανένα κρουαζιερό. Φτάσαμε λοιπόν στη χώρα της Μυκόνου και κάνουμε περιήγηση στα μαγαζιά, το αγαπημένο μας. Ναι, μαγαζιά, μαγαζιά. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα η μέρα θα περιλαμβάνει μία από τις καλύτερες παραλίες εδώ στη Μύκονο. Έχουμε ακούσει τα καλύτερα λόγια. Μας έχουν πει οι φίλοι μας. Λοιπόν, είναι η παραλία Αγράρι, η οποία παραλία βρίσκεται κοντά στην περιοχή της Ελιάς. Φύγαμε! Πάραμε τα αμάξι μας, φορτωθήκαμε εδώ πέρα. Ξέρετε, κλασικά πράγματα, ψάτες, ομπρέλες, ομπρελάρες για την ακρίβεια. Έχετε δει σε άλλο vlog γιατί ομπρέλα μιλάμε. Το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας πρέπει να είναι ανοργάνωτο εδώ. Υπέροχα, γιατί θα την απολαύσουμε και πρέπει να είναι υπέροχη παιδιά. Πάρα πολύ όμορφη, πραγματικό. Θα έλεγα ότι υπάρχει ο έντονος αέρας από πολλά μποφόρ. Έχουμε 4 μποφόρ σήμερα. Σιγά μην έχει 4 εδώ. Όχι σίγουρα, 6. Ναι, πάντως είναι καλύτερα από τις προηγούμενες μέρες. Γιατί τα φρέντα λένε ότι θα έχει πάρα πολύ αέρα το νησί. Αλλά κατά τις 5 η ώρα λέει θα πέσει. Οπότε θα φτάσει το νησί. Φάγαμε το κρουασάν και συνεχίζουμε με ζαμπονατάκια. Όταν δεις το ίδιο. Αυτή ήταν η παραλία Αγράρι και ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο μας, να κάνουμε το μπάνιο μας και να ετοιμαστούμε για το βράδυ. Πού θα πάμε δεν ξέρουμε ακόμη. Ξέρουμε, αλλά έχει τόσο ωραία μέρη. Έχει πανέμορφα μέρη, οπότε... Να δώσουμε κάποια tips και για την παραλία. Όταν έχει αέρα φυσικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ομπρέλα. Καλά, αυτό το ξέρει ο κόσμος. Ωραία, έχει σχετικά μεγάλη ανηφόρα. Αυτός ο ήλιος. Ναι, οπότε... βατή με οχήματα. Έχει και beach bar, άμα θες να πάρεις κάτι, ξέρω εγώ, ή να κάτσεις, να σε ξαπλώστρα, να κολλάσεις. Και να πας και να πιείς. Κάποια άλλα tips. Άλλα tips δεν έχουμε. Να την επισκεφτείτε οπωσδήποτε αν έχετε. Ωραία, να μην ξεχάσετε να την επισκεφτείτε. Αυτό αξίζει, αυτή πραγματικά αξίζει. Στο ξενοδοχείο μας, μόλις ετοιμαστήκαμε και δείτε θέα που έχουμε παιδιά. Εντάξει. Φτάσαμε και πάλι στην πανέμορφη χώρα. Καλά, ακόμη δεν φτάσαμε μέσα στα στενάκια. Είναι, ξέρετε, το εισαγωγικό βιντεάκι. Λοιπόν, και έχω να πω ότι παιδιά ο καιρός έχει φτιάξει πάρα πολύ. Δεν έχει καθόλου αέρα. Δεν έχει εκείνο το ψοφόκριο τις νύχτες. Και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. Εντάξει, το ζακετάκι μου το έβαλα. Χάλασα λίγο το outfit, αλλά δεν πειράζει. Και με 40 βαθμούς, αυτό δεν είναι. Ναι, είμαι λίγο κρυουλιάρα, αλλά παιδιά καμία σχέση έχω να ομολογήσω. Οπότε συνεχίζουμε. Πάμε. Ωραίο στυλ έχουμε πάντως. Είμαστε εξαιρετικό. Παρόλο που μένουμε εδώ. Μ' αρέσει που είμαστε έτσι πολύχρωμοι, πώς το λένε. Πολύχρωμοι, μ' αρέσει. Ναι. Έχουμε... Δείτε εδώ πέρα μπλουζίτσα. Πολλά φυτά πάνω μας. Έχει ελιές. Άιλες είναι, άιλες είναι. Φύγαμε από το cocktail bar και τώρα κατευθυνόμαστε σπιτάκι για ύπνο. Λοιπόν, οπότε καληνύχτα σας. Φιλάκια. Φιλάκια. Bye. Bye bye. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα κατευθυνόμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία, την οποία θα δείτε. Can I dive deep into the darkness in your heart? Trust you more than anyone I have met before. I don't care who you are. Φτάσαμε στην παραλία του Αγίου Σώστη και τα αμάξια κάνουν ουρά. Είναι μέχρι τέρμα πάνω στο δρόμο και τώρα ψάχνουμε να παρκάρουμε. Τι λες, θα βρούμε? Αυτό φαίνεται. Ευτυχώς βρήκαμε να παρκάρουμε. Εντάξει, πολύ εύκολα. Παιδιά, η παραλία είναι φανταστική. Δεν υπάρχει. Έχει αρκετό αεράκι εδώ. Και έχει και ένα κουμπάκι που κάτω μένει συνεχισμά το κεφτίδινο. Αλλά εμείς δεν το καταφέρουμε. Καλά, δεν είναι τόσο επικίνδυνο, μην το ακούτε. Παιδιά, τώρα έχετε μάθει πλέον. Αλλά ξέρω να δείχνει σε κέντρινο τρέμος από δίπλα. Τώρα, σε λίγο τώρα. Πώς σου φαίνεται ο Άγιος Σώστης? Άγιος Σώστης, σώσε μας! Πολύ ωραίο. Μα, δεν είναι? Πολύ καλό. Καταγάλανα νερά, καθαρά. Και σήμερα έχει και πολύ ωραίο καιρό, πολύ ζέστη. Φυσάει βέβαια, αλλά έχει πολύ ζέστη και είναι τέλεια, παιδιά, τέλεια. Ζέστη στη Μύκονο ξεκινάει μετά τις 20 Ιουλίου. Ναι, ξεκάθαρα. Όταν θέλετε διακοπές στη Μύκονο, να ξέρετε. Τέλη Ιουλίου και έπειτα. Yes. Αυτή ήταν η παραλία του Αγίου Σώστη. Και τώρα στην ανάβαση. Δείτε εδώ τι γίνεται. Στην ανάβαση Άγιος Σώστης. Είναι λίγο περίεργος ο δρόμος. Πριν λίγο έπεσε και μια κοπέλα. Μαζεύαμε λίγο με το κουταλάκι. Και τώρα κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας να ετοιμαστούμε. Και φύγαμε για το Mykonos Grand, γιατί σήμερα τραγουδάμε. Τραγουδάμε. Λοιπόν, τα λέμε εκεί. Bye. Μπήκαμε στα μάξι και κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο μας. Η Mykonos, παιδιά, έχει απίστευτη κίνηση, ειδικά αυτούς τους μήνες που είναι full season. Οπότε είμαστε στο δρόμο και κατευθυνόμαστε και ανυπομονούμε να φτάσουμε για να κάνουμε το live μας. Άλλη μία μέρα σε αυτό το υπέροχο vlog 2 της Μυκόνου. Και σήμερα επιλέξαμε να πάμε σε μία top παραλία, η οποία είναι σχετικά λίγο πιο μακριά από τις προηγούμενες που επισκεφτήκαμε και λέγεται Καλό Λιβάδι. Τι πιστεύεις, Ηρακλή, θα είναι ωραία? Πιστεύω ότι θα είναι και αυτή μια πολύ ωραία παραλία και επίσης θα είναι άλλη μια εξερεύνηση. Οπότε θα φύγαμε, σας δείξουμε λοιπόν εικόνες. Θα σας δείξουμε τα καλύτερα μέρη και επίσης θα αναφέρουμε και κάτι άλλο. Έτσι, μια σημαντική πληροφορία για τη Μύκονο. Για πες. Πρώτον, είναι μικρό νησί, που σημαίνει ότι έχει κοντινές αποστάσεις. Πολύ σωστά. Και επίσης, όπου και να πας, σε όποια παραλία και να διαλέξεις να πας, έχει λίγο πριν μέρη για να ψωνίσεις κάτι να φας. Δηλαδή δεν ξεμένεις ποτέ. Έτσι. Αυτό είναι καλό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και πήραμε τα καφεδάκια μας, τα αϊστή μας και κατευθυνόμαστε στην παραλία μας. Δεν ξεμένεις ποτέ. Τα λέμε εκεί. Yeah. It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write. And all of you know it's been no easy road. But I keep working harder, going harder just to prove something. Burning out, I can't do shit for weeks. Guess I prove nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money. Things are looking different. I'm not putting up with you, not anymore. And I know you think I'm still gonna take advantage. And you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away. Away from me. And I know you think I'm still gonna take it. Και μόλις φτάσαμε στην παραλία Καλό Λιβάδι. Εντάξει, είναι μοναδική. Ομολογώ πως δεν φυσάει τόσο όσο στις υπόλοιπες στήλες. Κόβει πάρα πολύ εδώ πέρα. Κόβει πάρα πολύ ο αέρας. Βάλαμε και την ομπρέλα μας με πατεντούλα. Δείτε, όχι δείτε. Με ασφάλεια. Τώρα τι βλέπετε δεν ξέρω, θα σας το δείξω αν δεν το βλέπετε. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε. Πολύ ωραία παραλία, παιδιά. Παραλία. Όχι, είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολύ όμορφη. Εγκρίνεται. Ωραίο το καφεδάκι. Παιδιά, χωρίς καφεδάκι στην παραλία δεν γίνεται. Έχω σταματήσει τον καφέ, πέρσι έπινα, θυμάσαι. Τι, σε πειράζουν οι τοξίνες? Πέρσι έπινα πάρα πολύ καφέ, παιδιά, και δεν ξέρω, άρχισα ξαφνικά να βγάζω σπυράκια και στο πρόσωπο, ακμή δηλαδή, και από τότε που έχω κόψει τον καφέ δεν βγάζω σπυράκια, τέλειο. Δεν έχεις οπότε ανάγκη, τσαγάκι βρε. Και πάλι τσαγάκι. Το Σεπτέμβριο τα 23 δεν κλείνεις. Τι ανάγκη έχεις? Κάπου εκεί. Από τα 29 και μετά υπάρχει το πρόβλημα. Στο 20 κάτι είμαστε ακόμη, αυτό είναι πολύ ενεργικό. Στενή, γεια σας. Γεια σας. Κάνουμε και φωτογράφηση, ξέχασα να σας το πω. Θα το δείτε στο Instagram. Είναι κρυφή φωτογράφηση. Για να βλέπετε τις δημοσιεύσεις μας στο Instagram, κάντε μας follow και τον Ηρακλή εδώ και εμένα για να δείτε το αποτέλεσμα της φωτογράφησης. Φιλάκια! Και φύγαμε για φαγητό. Για φαγητό. Έχουμε επιφάνει από την πείνα. Καταλαβαίνετε. Φύγαμε. Bye, είμαστε έτοιμοι. Και ήρθαμε στο αγαπημένο μας μέρος να πάμε σούσι. Έχουμε πάρει θέση πάλι. Ξέρετε πόσο το αγαπάμε το σούσι, το λατρεύουμε. Τα περισσότερα story νομίζω τα χειμωνιάτικα μου είναι σούσι. Μόνο σούσι. Κοντεύαμε να πάθουμε κάτι. Σουσίαση. Πάμε. Φύγαμε από το εστιατόριο και τώρα κατευθυνόμαστε προς τον Άγιο Στέφανο, την παραλία την κοντινή σε εμάς. Λοιπόν, έχουμε πάρει ποτά, τα οποία ποτά τέλος πάντων είναι σπριτς και... Είναι έτοιμα ποτά. Είναι το βότκα με ανανά, εντάξει τέλειο δεν υπάρχει. Αχ, μόλις φάγαμε και δύο παγωτάκια ωραιότατα. Salted caramel και brownies. Cookies brownies. βράχης κτλ. Πάμε τώρα στην παραλία Άγιος Στέφανος να πιούμε το ποτάκι μας με την τέλεια θέα, την οποία θα σας δείξω και το συνηθίζουμε πάρα πολύ με τον Ηρακλή αυτό. Πηγαίνουμε πάρα πολύ συχνά, καθόμαστε στην παραλία αυτή και πίνουμε τα ποτάκια μας έτσι. Βραδάκι. Βραδάκι, είναι τέλειο αυτό. I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can make you feel this way. Καλημέρα! Καλή μία μέρα σε αυτό εδώ το vlog. Και λογικά η τελευταία μας. Αχ, και σήμερα λοιπόν παιδιά θα σας δείξουμε την παραλία Λούλος. Η παραλία Λούλος είναι μία από τις παραλίες που σχεδόν δεν φυσάει. Τώρα έτσι μας έχουν πει, πάμε να το διαπιστώσουμε. Θα έχει ή δεν θα έχει αέρα, για να δούμε. Κλασικά μία στάση για φαγητό που θα έχουμε μαζί μας. Ο Ηρακλής φύγε πρώτος στις επιλογές, το έχει πολύ με το φαγητό, ξέρετε, και περιμένει. Εντάξει, το πήραμε όλο το σούπερ μάρκετ. Εντάξει, λίγο ακούμπησα, δεν βρήκα. Χαλαρά, παιδιά, εντάξει. Τι θα πάμε πάλι, Χριστέ. Δεν μπορούμε να πάμε σε μία παραλία έρημη και να μην έχουμε. Αγόρι μου, εσύ. Πολεμοπόδια μαζί μας. Μόλις φτάσαμε στην παραλία και φαίνεται πραγματικά μοναδική, εντάξει, τέλεια. Και επίσης δεν έχει τόσο αέρα. Είναι όντως πραγματικότητα, είναι αλήθεια αυτό που λένε. Εδώ στον αγώνα. Παιδιά, σήμερα θα κάτσουμε να απολαύσουμε. Δεν έχει αέρα. Έχουμε βάλει και την ομπρέλα μας. Η πιο απάνεμη παραλία της Μυκόνου. Εντάξει, είναι η μέρα που θα απολαύσουμε. Τέλος. Λούλος είσαι. Τέλος. Μετά σου λέει μοντέλο και καλά. Έτσι πάω. Γιατί συγγνώμη, τα μοντέλα δεν τρώνε. Τρώνε, αλλά αυτό εδώ πέρα τώρα δεν είναι και από μοντέλο. Συνήθως τρώνε μια σαλατίτσα, ψηλά πράγματα. Και μόνο το ψωμί που τρως κάνει. Ντομάτα, ελιά. Ναι, πες μας τι άλλο έχει. Έχει και σαλάμι αέρος. Νομίζω δεν είναι για σένα. Πρέπει να το φέρεις σε μένα. Γεια χαρά. Τι θέλεις? Εδώ ήρθε να μας επισκεφτεί. Έχουμε έναν επισκέπτη. Τι όμορφο. Απολαύσαμε την παραλία. Όπως βλέπετε έχουν φύγει όλοι, μείναμε μόνο εμείς. Έχει πέσει ο ήλιος. Βασικά από εδώ δεν φαίνεται, αλλά πέφτει ο ήλιος. Και τώρα ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα πράγματα, να πάμε στο ξενοδοχείο μας, να ετοιμαστούμε και να βγούμε το βράδυ. Δεν ξέρω που. Έχεις αντίθετη άποψη? Τίποτα. Έτσι, μπράβο. Δημοκρατία, κορίτσια, δημοκρατία. Μαστήκαμε λοιπόν και κατεβήκαμε στη χώρα, την αγαπημένη μας χώρα, για ακόμη μια φορά. Βάλαμε τα καλά μας. Βάλαμε τα καλά μας, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και θα πάμε τώρα σε ένα μπαρ να χορέψουμε και να περάσουμε ωραία. Και θα έρθετε κι εσείς μαζί μας. Φύγαμε. Bye. just being honest, you haven't earned it. Μόλις βγήκαμε από το πρώτο μπαρ και τώρα πάμε στο επόμενο. Και ήμασταν κυριολεκτικά η πίχτρα της πίχτρας. Κολλητά ο ένας πάνω στον άλλο. Μόνο στη Θεσσαλονίκη τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν, παιδιά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να έρθετε. Έχουμε πεθάνει στο χορό, τώρα γυρνάμε στο σπίτι. Ευχόμαστε να έρθετε και εσείς στη Μύκονο. Είναι πραγματικά ένα πανέμορφο νησί, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να δεις και παραλίες έτσι ωραίες και μαγαζιά και νυχτερινή ζωή full, πραγματικά full. Ευχόμαστε να έρθετε και να την απολαύσετε και εσείς από κοντά. Επίσης ελπίζουμε το βίντεο να σας έχει βοηθήσει σε περίπτωση που θέλετε να έρθετε στη Μύκονο. Γιατί είναι ακόμη Αύγουστος, έτσι. Ναι, εντάξει. Προλαβαίνετε, παιδιά, προλαβαίνετε. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για αυτό εδώ το vlog. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και να πατήσετε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Έρχεται βλογκάρα Tinos. Ετοιμαστείτε. Προκαταβάλλω το λόγο του κοινού, έτσι. Για πάω να τραβήξω. Ναι, γιατί τα επεξεργαζόμαστε και ζορίζεται το αγόρι. Τέλος πάντων, έρχεται Tinos. Έρχεται Tinos, παιδιά. Φιλιά πολλά. Γεια.